Ο βασιλιάς Αλφόνσος ο 13ος επιδίδεται ξέγνιαστος σε ευχάριστες ασχολίες μακριά από πολιτικά προβλήματα. Γι' αυτό φροντίζει ο στρατηγός Πρίμο ντε Ριβέρα. Από το 1923 έχει επιβάλει στρατιωτική δικτατορία στην Ισπανία, εξασφαλίζοντας την συμμαχία της Εκκλησίας και του Συντηρητικού Κόμματος. Στην Καταλονία, φοιτητικές εξεγέρσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις δεν περιορίζονται σε συνθήματα εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος. Έχουν έντονο αντιμοναρχικό χαρακτήρα. Η δικτατορία δεν εξυπηρετεί πια την καθεστωτική σταθερότητα. Ο ντε Ριβέρα, χωρίς την υποστήριξη του θρόνου και του στρατού, εγκαταλείπει την εξουσία στις 20 Ιανουαρίου 1930. Οι δημοτικές εκλογές δίνουν στις μεγάλες πόλεις συντριπτική πλειοψηφία στα κόμματα που έχουν ταχθεί κατά της μοναρχίας. Δύο μέρες αργότερα, ο Αλφόνσος ο 13ος εγκαταλείπει την Ισπανία. Αρχίζει η περίοδος της δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας. Σχηματίζεται προσωρινή κυβέρνηση με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων. Πρόεδρος, ο μετριοπαθής καθολικός Αλκάλα Ζαμόρα.